στον Μάριο, διότι εκεί είχαμε σήμερα απόβαση αγροτών από την Κρήτη. Πάνω από 1.000 αγρότες έφτασαν από ολόκληρη την Κρήτη με 3 πλοία, 2 από το Ηράκλειο και 1 από τα Χανιά, λίγο πριν τις 7 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτή την ώρα, όπως μπορείτε να δείτε, επιβιβάζονται σε πούλμαν, 7 πούλμαν μόνο από το καράβι που βρισκόμαστε εμείς, για να πάνε στο Σύνταγμα που θα πραγματοποιηθεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι, πανελλαδικό, παναγρατικό συλλαλητήριο ενάντια στον ενιαίο φόρο ακινήτων που εκείνη την ώρα θα ψηφίζεται μέσα στη Βουλή. Κεντρικό σύνθημα των αγροτών που έρχονται από την Κρήτη είναι ούτε ένα ευρώ φορολόγηση στους αγρότες. Θα συναντηθούν στο Σύνταγμα μαζί με αγρότες από όλη την Ελλάδα, από την Ήπειρο και άλλες περιοχές. Και εκεί θα πραγματοποιήσουν στις 12 η ώρα το μεσημέρι το συλλαλητήριο που έχουμε αναφέρει. Μάλιστα. Είναι ήσυχα τα πράγματα πάντως. Δεν ήρθαν όπως παλιά με τα αγροτικά τους και με τα μηχανήματά τους. Ήρθαν ως φυσικά πρόσωπα, μπαίνουν σε λεωφορεία για να πάνε στη διαδήλωση, έτσι. Ναι, ναι. Η αστυνομία, η παρουσία της αστυνομίας είναι διακριτική. Φαντάζομαι ότι απλά θα ακολουθήσουν τα πούλμαν την ώρα που θα πραγματοποιούν τη διαδρομή μέχρι το Σύνταγμα μέσω της Λεωφόρο Συγκρού. Όσο θυμάμαι λοιπόν τις προηγούμενες εποχές, τις παλιές εποχές που κατεβαίνανε και αρχηγοί της αντιπολίτευσης κάτω και. Είναι παναγροτικό συλλαλητήριο. Πανελλαδικό, παναγροτικό. Παναγροτικό. Μάλιστα. Σαν χθες, σου φαίνεται. Μου φαίνεται που πήγε εκεί ο Παπανδρέου και έκλαιγε από τα δακρυγόνα. Τα θυμάσαι αυτά? Δεν τα θυμάμαι. Κάτω δεν ήμουνα. Ναι. Έτσι. Και μετά όλα αυτά. Εντάξει, για να δούμε. Είναι στις 12 η ώρα λοιπόν το μεσημέρι. Οι αγρότες από την Κρήτη από τώρα που θα πάνε στο Σύνταγμα θα περιμένουν στο Σύνταγμα. Λογικό. Προκειμένου να συμμετάσχουν στην πορεία. Εσείς που είστε ο μόνος κριτικός εδώ. Στην παρέα δηλαδή των πολιτικών. Η διαμαρτυρία. Συγγνώμη, και ο Νότης εδώ, βέβαια, Ηράκλειο, βέβαια, και δυο. Δύο είμαστε. Είναι για το φόρο ακινήτων, τους φαίνεται πολύ, ας πούμε. Να σου πω, είναι κυρίως γιατί όλα αυτά τα προσθετικά που αθροίζονται από πριν, εγώ θα πω από τις εποχές του δικοματισμού μέχρι τις εποχές του μνημονίου. Ναι. Πλήττουν τον αγρότη. Κανείς δεν μιλάει για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη και κυρίως δεν μιλάει, πολύ περισσότερο δεν μιλάει για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Βλέπουν οι άνθρωποι εδώ ότι δεν βοηθούνται από πουθενά και έρχονται τώρα να τους φορολογήσουν τη γη, η οποία είναι Πόσο υπολογίζουν, Μιχάλη μου, ότι είναι το στρέμμα? Υπολογίζουν ότι είναι πάνω από 6 ευρώ το 1 ευρώ που λέει η κυβέρνηση. Γιατί και ότι αυτό φοβούνται όπως όλοι. Και τα λοιπά είναι. Και αυτό παίζει, αλλά θα σας πω ότι αυτό που φοβούνται είναι ότι έτσι ανοίγει. Αυτός είναι ο Φερετζές που εμφανίστηκε. Το τι κρύβει.